Καλημέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και να υπογράψουμε και τη σύμβαση με την ανάλογη εταιρεία για τα κοινόχρηστα προϊόντα του Δήμου Φλόρινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΡΠΑ. Είναι ένα έργο το οποίο έχει περιορισμό 325.000 και μετά την έκπτωση θα κατασκευαστεί με 277.000 περίπου. Ένα έργο χρήσιμο για την πόλη μας, ένα έργο σύγχρονο. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις χρησιμοποιούν τα κοινόχρηστα προϊόντα. Έτσι και εμείς, επειδή είμαστε μια πόλη η οποία έχει αρκετούς φοιτητές και υπάρχει ενδιαφέρον χρήση κοινοχρήστων προϊόντων και από τους φοιτητές αλλά και από τους κατοίκους της πόλης αυτής, γι' αυτό προχωρήσαμε στο έργο αυτό. Πιστεύουμε ότι με το έργο αυτό θα βοηθήσουμε δηλαδή τόσο τους συμπολίτες μας για την εύκολη μετακίνηση μέσα στην πόλη, αλλά θα βοηθήσουμε και το περιβάλλον μας. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι η μετακίνηση με τα προϊόντα θα είναι πιο συχνή, θα βοηθήσουμε τον κόσμο να προσανατολιστεί προς τη χρήση του ποδηλάτου και να αφήσει λίγο τα αυτοκίνητα στο περιθώριο. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει αποσυμφόρηση της ατμόσφαιρας από τη ρήπανση των αυτοκινήτων. Τα ποδήλατα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι 90 περίπου. Οι σταθμοί θα είναι 8 μέσα στην πόλη. Περισσότερα θα μας πει ο κατασκευαστής, ο οποίος έχει πάρει το έργο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και τον ανάδοχο. Του ευχόμαστε με το καλό να ολοκληρώσει το έργο και καλές δουλειές να έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς, καλή τύχη, καλή επιτυχία σε ό,τι σε άλλο σχεδιάζεται για το Δήμο. Εγώ δύο λόγια ήθελα να πω μόνο, ότι το έργο της Φλόρινας αναμένεται να είναι αυτό με το πιο εκτεταμένο δίκτυο σταθμών στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο η πόλη με τους περισσότερους σταθμούς έχει 7 σταθμούς. Εμείς έχουμε προβλέψει 8 εδώ πέρα. Αυτό μας κάνει αισιόδοξους ότι μπορεί το δημόσιο ποδήλατο να παίξει το ρόλο της δημόσιας συγκοινωνίας, να παίξει το ρόλο του μέσου μαζικής μεταφοράς. Αυτή είναι μία από τις ενδείξεις ότι θα πετύχει το έργο, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πετύχει, για να έχει την αποδοχή που του αξίζει. Αφενός λοιπόν αυτό, αφετέρου ότι έχει μια ευρεία σπουδαστική κοινότητα, ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις επί των δημόσιων μέσων και επίσης ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει και ένα, αναμένουμε να έχει έναν οικονομικό αντίκτυπο, γιατί και νέες θέσεις εργασίας δημιουργεί από την άποψη των ανθρώπων που θα συντηρούν το σύστημα, τα ποδήλατα κτλ. Είναι κάτι το οποίο η χρήση του είναι πάρα πολύ φθηνή, άρα τρόπον την να μειώνει τις ενδοαστικές αμισότητες. Και τέλος λέγεται, όπου έχει πει και μπορούμε να το καταθέσουμε κι εμείς, ότι στους χώρους όπου υπάρχουν οι σταθμοί υπάρχει μια αύξηση της κίνησης, εμπορικής κίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος το αυτοκίνητο, να πάει στο κέντρο να παρκάρει και να κάνει ψώνια ή να σταματήσει κάπου για κάτι. Ενώ με το ποδήλατο αυτό γίνεται πάρα πολύ άπλο. Από αυτή την έννοια λοιπόν αναμένουμε πέρα των περιβαλλοντικών θετικών επιπτώσεων, των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία λόγω της άσκησης, περιμένουμε και έναν οικονομικό αντίκτυπο, ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο για τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία καταρχήν να εντάξετε το έργο στο ΕΣΠΑ. Και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα κάνουμε το ταχύτερο δυνατό. Ελπίζουμε τον Αύγουστο πια θα είναι τα ποδήλατα στον δρόμο για να ξεκινήσουμε να το δοκιμάζουμε και να το αναλύουμε. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι λίγο υπερβολικό το κόστος για 80 ποδήλατα 325.000 ευρώ? Όχι, δεν είναι υπερβολικό, γιατί υπάρχουν τα ποδήλατα τα οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένου τύπου, να έχουν συγκεκριμένα όργανα και είναι και η κατασκευή του σταθμού. Δεν είναι ότι αγοράζουμε μόνο το ποδήλατο και έχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε 90 ποδήλατα τα οποία κάνουν από 100 ευρώ είναι 9.000. Είναι όλη η διαδικασία η οποία προκύπτει από την εγκατάσταση των ποδήλατων αυτών. Η αξία εκάστου ποδηλάτου έχει 433 ευρώ. Υπάρχουν οι αναλύσεις εδώ στον πίνακα, δηλαδή το κόστος του ποδηλάτου πώς είναι. Έχει εξωτερικές κυβέρνησεις που κάνουμε 14,5 ευρώ η κάθε κυβέρνηση. Έχει το πρόγραμμα το οποίο είναι για εντοπισμό του ποδηλάτου, το πρόγραμμα το οποίο μπαίνει με ειδικό μηχανισμό, με ειδικό μηχάνημα, το οποίο φαίνεται ότι το πήρε κάποιος από τη μία θέση, το πήγε στην άλλη κτλ. Όλα αυτά. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο ποδήλατο. Δεν είναι αυτά τα ποδήλατα τα οποία βλέπουμε, δηλαδή των 50 ή των 100 ευρώ και λέμε είναι 100 ευρώ το ποδήλατο. Είναι ιδιαίτερες κατασκευές και είναι το σύστημα αυτό το οποίο χρησιμοποιείται. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε,
το ποδήλατο πράγματι δεν είναι αυτό το οποίο είναι το πιο φθηνόπλαιο από όλο το σύστημα. Το σύστημα περιλαμβάνει 128, αν δεν κάνω λάθος, θέσεις κλειδώματος, περιλαμβάνει 8 κιόσκια, τα οποία κιόσκια έχουν πάνω οθόνη αφής, έχουν αναγνώστη κάρτας τραπεζικής, είναι ειδικές κατασκευές για εξωτερικό χώρο, οι κλειδαριές είναι ηλεκτρομαγνητικές, έχει website, έχει σύστημα μέσω του οποίου ολοκληρώνονται ηλεκτρονικές πληρωμές, άρα είναι πολύ μακριά από το να μιλάμε για 90 ποδήλατα ένα τέτοιο κόστος, έτσι θα ήταν άδικο. Συνολικά, δε, αν θα διαιρέσει κανείς το συνολικό κόστος με το πλήθος των ποδηλάτων, φτάνει σε ένα κόστος αναποδήλατο το οποίο είναι κοντά στο μέσο όρο και με ευρωπαϊκό μέσο όρο και δει χαμηλότερα. Έτσι, άρα δεν είναι τόσο στοιχίζουν περίπου αυτά τα συστήματα. Είναι εξαιρετικά προηγουμένα, περίπλοκα. Περιττό να πω ότι οποιοδήποτε θέλει ένα ποδήλατο, ξέρουμε ποιο ποδήλατο έχει ποιος, τι ώρα έφυγε, τι ώρα επέστρεψε, ποια μέρα, ποια ώρα κτλ. Και κάτι άλλο που έχουμε δρόμους εμείς για να πέσει τέτοιες μορφές ποδηλάτων. Πώς δεν έχουμε, βεβαίως έχουμε δρόμους. Η Φλόρινα είναι μια πόλη η οποία φυσικά έχει ελάχιστες ανηφόρες και κατηφόρες. Είναι μια πόλη στο μεγαλύτερο σύνολό της που είναι επίπεδη. Δηλαδή οι ανηφόρες, οι ανηφορικοί δρόμοι είναι πολύ μικροί και επειδή στις ανηφόρες είναι ελάχιστοι. Και αν μου επιτρέπετε και από την εμπειρία μας στην Ελλάδα, γιατί έχουμε βάλει τέτοια συστήματα σε νέα πόλη της Ελλάδας, φαίνεται πως η ανωφέρεια ή η κατωφέρεια του αναγλυφού δεν δείχνει να έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που δείχνει να έχει σημασία στην επιτυχία, στην αποδοχή, στη ζήτηση που επιτυχάνε αυτά τα συστήματα, είναι η ανάγκη που υπάρχει στον τόπο. Δηλαδή, εμάς μας εξέπληξε όταν ξεκίνησε το Αίγιο σε δοκιμαστική λειτουργία και είχε 650 εγγεγραμμένους χρήστες μέσα σε ένα μήνα. Το Αίγιο είναι σε δύο επίπεδα χτισμένο, έχει κάτι ανηφόρες που δεν ανεβαίνεις με τίποτα. Όμως και αυτό έχει σπουδαστική κοινότητα, έχει κάποιες πολύ ωραίες διαδρομές παραλιακές εκεί, εγώ θα πω στο ποτάμι εδώ πέρα. Οπότε, και γενικά μιλώντας, οι δρόμοι έχουν ήπια κλίση στη Φλόρινα. Αφενός αφετέρου ο κόσμος φαίνεται, είναι η σπουδαστική κοινότητα, εγώ υπολογίζω πάρα πολύ σε αυτό και στην ανάγκη του κόσμου να κινηθεί γρήγορα μέσα στην πόλη. Το λέω αυτό ότι μπορούμε να πω την ανηφόρα ή την κατηφόρα που υπάρχει στους δρόμους. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ελάχιστους μονόδρομους όπου θα μπορούσε να διαφορετηθεί το ποδήλατο. Τώρα στην αμφίπλευρη κυκλοφορία δεν είναι λιγάκι επικίνδυνο για το ποδήλατο. Γιατί είναι οι δρόμοι στενοί, δεν είναι υπάρχει. Θεωρητικά είναι, κάνουμε οικοτολογία τώρα που λένε, δηλαδή θα μπορούσε να είναι. Αυτό που εγώ έχω να καταθέσω είναι ότι ύστερα από 15 περίπου χιλιάδες διαδρομές που έχουν κάνει τα ποδήλατα που έχουμε εγκαταστήσει, δεν μας έχει αναφερθεί πρόβλημα. Δεν λέω πως δεν έχει γίνει ατύχημα, εντάξει δεν το ξέρω, αλλά δεν μας έχει αναφερθεί ατύχημα. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι, αλλά ξέρετε, οι δρόμοι είναι για όλους. Οι δρόμοι δεν είναι μόνο για τα αυτοκίνητα τις μηχανές, οι δρόμοι είναι και για τα ποδήλατα. Το να χαμηλώσει η ταχύτητα των αυτοκινήτων, το να βγουν περισσότερα ποδήλατα στον δρόμο, σημαίνει ότι θα μειωθεί και η ταχύτητα των αυτοκινήτων. Αυτά είναι καλά νέα για την πόλη. Έτσι, γίνεται πιο ασφαλής, ας πούμε, για πεζούς και τα λοιπά. Και επιτέλους, εντάξει, ας καθυστερήσει λίγο το αυτοκίνητο ή η μηχανή. Πιστεύω πως συνολικά δεν θα έχει πρόβλημα. Εγώ έχω να καταθέσω επίσης ότι στην Αθήνα βλέπουμε πια αυτοκίνητα στην Κηφισίας, έτσι. Στην Αχαρνών, στην Πατησίων, σε ποδήλατα, συγγνώμη, σε μεγάλους δρόμους. Εκεί και εκεί επικίνδυνα είναι, αλλά αν κάποιος έχει τον αέρα και προσέχει, πιστεύω ότι συνολικά δεν είναι ζήτημα. Και εμάς, λέω και παλίστερα, από πολλές διαδρομές, χιλιάδες διαδρομές, δεν φαίνεται να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα σοβαρό, κάτι που να αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε. Λοιπόν, προχωράμε στην υπογραφή της σύμβασης.